Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021. Πώς είστε, κυρία μου? Καλά, εσείς. Εμείς είμαστε μια χαρά εδώ πέρα, έχει χιονίσει. Βγήκε ήλιο σήμερα, όμως θα το λιώσει το λίγο χιόνι που έχει μαζέψει. Και ετοιμαζόμαστε για το σεμινάριο που είναι 30 του μηνός. Ω, σε 11 μέρες. Ναι. Wow. Wow. Λοιπόν, και σήμερα μου έστελνες διάφορα για το σεμινάριο και μεταξύ άλλων μου έστειλες και ένα ερωτηματολόγιο για την ψυχική ανθεκτικότητα, το οποίο θα αναπτύξουμε στο σεμινάριο. Και ήθελα να πάρουμε αφορμή από αυτό, να μιλήσουμε για την ψυχική ανθεκτικότητα και πώς αυτή μπορεί να διασυνδεθεί με τη διαχείριση του άγχους. Ναι, λοιπόν, ζούμε σε πάρα πολύ περίεργες εποχές, το έχουμε πει 100 φορές το τελευταίο χρόνο, πρωτόγνωρες καταστάσεις που σε όλους μας έχει χτυπήσει κόκκινο η ανθεκτικότητά μας, όσοι έχουμε, ο καθένας μας. Την έχουμε έτσι πολύ ανάγκη αυτή την εποχή, ακριβώς γιατί είναι η κατάσταση εκείνη που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε ομαλότερα τις δύσκολες ψυχικά καταστάσεις που μας συμβαίνουν και είναι κάτι που καλλιεργείται, είναι κάτι που μπορεί να έχουμε και την τάση, ωστόσο καλλιεργείται μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τη συναισθηματική νοημοσύνη, μέσα από τα βιώματα που παίρνουμε από την οικογένειά μας. Και είναι η παρακαταθήκη της ψυχικής ανθεκτικότητας, είναι οι δύσκολες φάσεις που έχουμε περάσει στη ζωή μας, είτε αυτές ήταν εξελικτικές φάσεις οι οποίες είχαν μια δύσκολη έκβαση, είτε ήταν ψυχοπιεστικά γεγονότα, όπως είναι καλή ώρα αυτό που συμβαίνει τώρα σε όλο τον κόσμο, είτε ήταν προσωπικά γεγονότα ζωής τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Σε όλες εκείνες λοιπόν τις περιστάσεις, η ψυχική ανθεκτικότητα ήταν εκείνη που βοήθησε όλους μας, όλες μας, να ανταπεξέλθουμε και να βγούμε από εκείνη την κατάσταση νικητές, νικήτριες. Οπότε είναι πολύ σημαντική στην ψυχική μας έτσι ζωή, η ψυχική ανθεκτικότητα και είναι καλό αν όσοι δεν γνωρίζουν τον όρο, έχουμε κάνει και σχετική εκπομπή για την ψυχική ανθεκτικότητα, μπορεί να Εκπομπές το έχουμε ακολουθούν. κάνει και άλλα βίντεο στο κανάλι. Άμα γράψετε resilience και το όνομα μου δίπλα, θα σας βγάλει όλα τα σχετικά βίντεο. Δεν είναι η Ναι. πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα, αλλά τώρα μιλάμε ειδικότερα για το πώς η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να αναπτύξουμε και να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη δυσκολία του άγχους και του φόβου. Ναι. Είναι αρκετά έτσι εύκολο αν ανατρέξουμε στα γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν και ήταν αγχωτικά και ήταν δύσκολα και ήταν φοβιστικά, για το πώς τα αντιμετωπίσαμε, αν τα αντιμετωπίσαμε και πώς βγήκαμε από όλη αυτή την ιστορία, πόσο δυνατότεροι βγήκαμε και τι μας έμαθε αυτή η ιστορία. Κάθε δύσκολη κατάσταση στη ζωή μας έχει την δυνατότητα να μας μαθαίνει πράγματα, αρκεί να έχουμε το κατάλληλη οπτική γωνία. Δηλαδή, αν βλέπουμε μια κατάσταση δύσκολη ως προς «Όχ, τι μου έτυχε τώρα», και τι θα πάθω από όλο αυτό, πόσο ας το πούμε θα πονέσω από όλη αυτή την κατάσταση, τι θα πληρώσω από όλο αυτό που θα μου βγει, τότε θα είναι και η στάση μας αντίστοιχα έτσι. Ενώ αν έχουμε μία στάση του τι μπορώ να μάθω από αυτή την ιστορία, μου έχει συμβεί, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν είναι από το χέρι μου, δεν μπορώ να το σταματήσω, δεν μπορώ να πω δεν παίζω, κατεβαίνω, αλλάζω παιχνίδι, αλλάζω σενάριο, αλλάζω κανάλι, δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το κάνουμε αυτό. Πώς λέγαμε όταν ήμασταν παιδιά, δεν παίζω αυτό το παιχνίδι, δεν μ' αρέσει. Δεν παίζω Αναγκαστικά ή παιδιά. όχι. Ναι, δεν είναι. Είναι αυτό που συζητώ πολλές φορές και με φίλους που συζητάμε και λέω, πολλοί άνθρωποι μου δίνουν την εντύπωση ότι θεωρούν ότι είναι ένα κακό όνειρο που απλά κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε και θα είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν πριν αρχίσει η Μιλάς πανδημία. για την πανδημία. Ναι. Που είναι ένα πολύ ψυχοπιεστικό γεγονός που όλοι μας αντιμετωπίζουμε αυτή την Φυσικά περίοδο. είναι. Μας έχει Οπότε... καταπαυτώσει. Μας έχει καταπαυτώσει η πανδημία. Ναι. Σε πολλαπλά επίπεδα.
Ακριβώς. Και λέω ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι από ό,τι διαφαίνεται. Δηλαδή δεν είναι ότι σταματήσαμε με post της ζωή μας στο 2019 και με το που τελειώσει όλο αυτό θα την κάνουμε επαναλειτουργία και θα συνεχίσει να είναι όπως ήταν πριν. Προφανώς θα χρειαστούν αρκετοί μήνες, μπορεί και χρόνος και χρόνια ενδεχομένως, για να επανέλθουμε σε μια κατάσταση τουλάχιστον κοινωνικο-οικονομική, όπως ήταν προτού έρθει αυτή όλη η κατάσταση που μας έχει καταρακώσει. Κοινωνικο-οικονομικά τουλάχιστον. Ελπίζω και Και όχι συναισθηματικά, μάνα μου. και συναισθηματικά και ψυχολογικά φυσικά. Οπότε δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή η ανθεκτικότητα θα μας βοηθήσει όχι μόνο να μπορέσουμε να περάσουμε όλη αυτή την κατάσταση χωρίς πάρα πολύ άσχημες ψυχολογικές δυσκολίες, αλλά και να αντέξουμε το μεσοδιάστημα μέχρι ότου επανέλθει πάλι η κατάσταση όπως ενδεχομένως να τη γνωρίζαμε και όπως ενδεχομένως να θέλουμε. Για ο καθένας για τη δική του ζωή. Άρα είναι πολύ σημαντική για το πώς θα την αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πάντα, πάντα σκεφτόμαστε τι ήταν αυτό που στο παρελθόν μας βοήθησε, ποια στάση ζωής μας είχε βοηθήσει, ποια άλλα αντίστοιχα γεγονότα ζωής που ήταν δύσκολα για μας και όταν τα βιώναμε θεωρούσαμε ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που ενδεχομένως μας έχει συμβεί και ότι δεν θα τελειώσει ποτέ και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Ποια από αυτά τα γεγονότα όταν τελείωσαν μας έκαναν δυνατότερους, μας έκαναν σοφότερους, μας έκαναν να δούμε τη ζωή με ένα άλλο μάτι διαφορετικό που μας βοήθησε να μεγαλώσουμε τουλάχιστον πνευματικά και τουλάχιστον να καλλιεργήσουμε την υπομονή μας, την δύναμή μας, την πίστη μας και όλες τις αξίες που μπορεί να έχουμε. Άρα πάμε πίσω στη ζωή μας, την αναστοχαζόμαστε, εντοπίζουμε παρόμοια γεγονότα ψυχοπιεστικά που μπορεί να είναι ο θάνατος ενός γονιού, μπορεί να είναι η διάλυση ενός γάμου, μπορεί να είναι η απώλεια της εργασίας, μπορεί να είναι μια οικονομική καταστροφή, μπορεί να είναι ένα δύσκολο θέμα υγείας, που όταν το αντιμετωπίζαμε είτε εμείς είτε κάποιος άνθρωπος που αγαπάμε, μας φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Και μαθαίνουμε από την πείρα μας του παρελθόντος. Δηλαδή μαθαίνουμε αναστοχαζόμενοι πώς λειτουργήσα τότε, πώς ήταν οι συνθήκες τότε, πόσο δύσκολο μου φάνηκε. Στο τέλος της ημέρας, για να είμαι εδώ σήμερα, ότι τα έχω καταφέρει και έχω επιβιώσει από εκείνο το γεγονός. Ποιες δράσεις οι σκέψεις που έκανα τότε με βοήθησαν να το αντιμετωπίσω και προσπαθώ να τις χρησιμοποιήσω ως εργαλεία για να αντιμετωπίσω την παρούσα συνθήκη. Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι, όπως είπες και εσύ, ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το οποίο μπορεί να είναι κληρονομούμενο. Δηλαδή κάποια παιδιά γεννιούνται με πιο ψηλή ψυχική ανθεκτικότητα και κάποια άλλα παιδιά γεννιούνται με πιο χαμηλή ψυχική ανθεκτικότητα. Όμως σαφώς... Θα καλλιεργείται κιόλας. Ναι, σαφώς αυτό ήθελα να πω. Σαφώς είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορούμε να το καλλιεργήσουμε όταν προσπαθούμε να αυξήσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Γιατί στην ουσία ψηλότερη ανθεκτικότητα σημαίνει ψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη. Και έχουμε εξηγήσει στο εισαγωγικό σεμινάριο για τα συναισθήματα την συνάρτηση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και συναισθηματογνωσίας. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε τα συναισθήματα μας, να μάθουμε να αντιλαμβανόμαστε, να εντοπίζουμε τα συναισθήματα μας και να τα διαχειριζόμαστε δημιουργικά προς όφελός μας. Στο σεμινάριο που θα κάνουμε 30 Ιανουαρίου το διαδικτυακό, το οποίο νομίζω έχει ανοίξει και επόμενη ημερομηνία για το επόμενο Σάββατο, όσοι μπείτε στο link θα το δείτε, επειδή διάβαζα προχθές το υλικό που έχει στείλει, ο εστιασμός, θέλω να πω λίγα πράγματα, ο εστιασμός είναι πάνω στο συνέστημα του άγχους και παράλληλα και μάλλον στο συνέστημα του φόβου, αλλά παράλληλα και του άγχους, γιατί πρόκειται για δύο συναισθήματα που κινούνται στην ίδια μεταβλητή. Είναι τα πιο φοβιστικά συναισθήματα, ίσως,
παρόλο που δεν είναι ο φόβος, ο άγχος, ναι, ο φόβος και το άγχος, είναι, ναι. Mm-hmm. Είναι τα πιο, καλά, τα πιο τρομακτικά ανθρώπινα συναισθήματα ίσως, τα οποία έρχονται μπροστά μας σε διάφορες φάσεις, όχι μόνο τώρα αυτή την περίοδο που περνάμε κάτι εξαιρετικό, κάτι το οποίο είναι έξω από τα συνηθισμένα, αλλά και σε καθημερινές συνθήκες ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα συναισθήματα τα οποία βιώνουμε ως αρνητικά και προσπαθούμε να αποφύγουμε μπαίνοντας σε ένα φαύλο κύκλο που τα μεγενθύνουμε προσπαθώντας να τα αποφύγουμε. Και ένα από τα εργαλεία που μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε έναν άνθρωπο για να αντιμετωπίσει το φόβο και το άγχος είναι αυτό της ψυχικής ανθεκτικότητας. Και η ψυχική ανθεκτικότητα καλλιεργείται μέσω της ψυχοθεραπείας, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, μέσω της ανάγνωσης ψυχοφέλιμων βιβλίων κλπ. Είναι ένα κομμάτι του πνευματικού αγώνα. Δηλαδή προσπαθώντας να γίνω καλύτερος άνθρωπος, προσπαθώντας να αποκτήσω περισσότερη πνευματικότητα, στην ουσία έμμεσα και άμεσα προσπαθώ να αυξήσω τη ψυχική ανθεκτικότητά μου. Ακριβώς. Να πούμε κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν όσους μας βλέπουν για το πώς μπορούν να διαπιστώσουν ενδεχομένως κάποια ερωτήματα που μπορούν να αντιλήσουν πληροφορίες σχετικά με τη δική τους ψυχική ανθεκτικότητα. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να αναρωτηθούμε ποιο ή ποια ήταν τα δυσκολότερα γεγονότα που έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Κάνουμε έτσι μια γραμμή ζωής με τα πιο δύσκολα γεγονότα που έχουν ζήσει στη ζωή τους και να γράψουν εκεί πόσα είναι, 2, 3, 4, 5, 10, όσα είναι. Πόσες κόλλες έχουμε, πόσο μεγάλη κόλλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε από α3 μέχρι... Ένα τετραγωνικό μέτρο ίσως και να γράφουμε μικρά γραμμάτια. Όσο πιο μεγάλο μπορούν, άμα είναι πολλά, μπορούν να πούν, αν είναι πολλά, ποιο από αυτά ήταν το δυσκολότερο από όλα, μπορούν να βάλουν από το 1 μέχρι το 10 να τα βαθμολογήσουν, να πούν πώς τους επηρέασαν τα γεγονότα αυτά, αλλά και τι ήταν αυτά που τους βοήθησε να αντέξουν, ποιοι άνθρωποι ήταν δίπλα τους και πώς ήταν, τι έμαθαν για τον εαυτό τους, για τον τρόπο που μπορούν να χειριστούν εκείνες τις καταστάσεις και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν ενδεχομένως ανθρώπους που τυχόν περνάνε παρόμοια πράγματα, παρόμοιες δυσκολίες με αυτούς και μετά από όλο αυτό τι τους είχε δώσει ελπίδα και αισιοδοξία για να προχωρήσουν στη ζωή τους. Αυτό λοιπόν είναι κάποιες αυτοερωτήσεις ας το πούμε που μπορούμε να πούμε στον εαυτό, κάνουμε στον εαυτό μας για να ανακαλύψουμε τι ήταν αυτά τα γεγονότα, πώς μας επηρέασαν, πώς μας βοήθησαν, πώς βγήκαμε από όλα αυτά. Επίσης, ένα πολύ καλό βιβλίο γι' αυτό είναι που έχει εκδοθεί, επανεκδοθεί πολλές φορές, αλλά και πρόσφατα, όχι πρόσφατα, πριν καμιά δεκαετία νομίζω. Αλλά επειδή είναι πολύ παλιό βιβλίο, με αυτή την έννοια το λέω πρόσφατα, είναι του Βίκτορ Φρανκ, «Το νόημα της ζωής», που έχει εκδοθεί νομίζω πρόσφατα από τον ψυχογιό. Από τον ψυχογιό. Το είχα δει, αλλά δεν θυμάμαι. Νομίζω πρέπει να έχει καμιά δεκαετία που το έχει εκδώσει. Ο ψυχογιός. Ο οποίος Βίκτορ Φρανκ είναι ο ψυχολόγος εκείνος που έχει ασχοληθεί και με άλλα ζητήματα που είχε βιώσει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και είχε επικεντρωθεί στο πώς μπορούμε να... Από ψυχογιό είναι, το νόημα της ζωής, Βίκτορ Έψιλο Φράγκο. Ναι. Πώς θα μπορούσαν να βρουν νόημα οι άνθρωποι εκεί που ζούσαν από αυτές τις πάρα πολύ ψυχοπιεστικές καταστάσεις και να περιμένουν ότι η ζωή τους θα είχε καλύτερη, ας το πούμε, τροπή. Είναι πάρα πολύ καλή έτσι, η οπτική του Φρανκ και γενικότερα να αναρωτηθούμε ο καθένας μόνος του τι είναι αυτό που μας βοήθησε σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που σίγουρα έχουμε βιώσει όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει βιώσει για εκείνον, γιατί ο καθένας μπορεί για μένα να είναι κάτι πιο δύσκολο, για σένα πιο εύκολο, δεν έχει να κάνει με το ίδιο το γεγονός αλλά με το πώς εμείς το αντιμετωπίζουμε και το πώς εμείς το βιώσαμε και το βίωμα πάντα είναι αληθινό, δηλαδή δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Μπορεί για κάποιον μια δυσκολία να ήταν πολύ δυσκολότερη από κάποιον άλλον,
Αλλά για εκείνον που ήταν λιγότερο δύσκολη, με βάση το τέλος πάντων την ποιότητα και την ένταση του γεγονότος, να το βίωσε πολύ πιο οδυνηρά, οπότε για εκείνον να είναι πολύ πιο δύσκολο ένα γεγονός. Λοιπόν, είπαμε ότι καλλιεργείται και καλλιεργείται μέσα από την ψυχοθεραπεία, μέσα από την εκπαίδευση, την ψυχοεκπαίδευση, μέσα από την μάθηση που μπορούμε ο καθένας να βάζουμε τον εαυτό μας να μαθαίνει συνέχεια, να είμαστε σε αυτή τη διαδικασία του να μην μένουμε σε πράγματα που γνωρίζαμε παλιότερα, αλλά πλέον η τεχνολογία έχει μας δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευόμαστε συνέχεια, να διαβάζουμε περισσότερο, να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά, γιατί υπάρχει πληροφόρηση που παλιότερα δεν υπήρχε, η τόσο εύκολη πληροφόρηση. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα άσχημα γεγονότα δεν είναι δικά μας λάθη. Δεν είναι κάτι που ευθυνόμαστε εμείς. Δεν θα μπορούσαμε να μην τα περάσουμε. Δεν συμβαίνουν γιατί είμαστε άτυχοι. Δεν συμβαίνουν γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, κακή μοίρα. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα που λένε μερικοί άνθρωποι. Πεπρωμένο. Δεν συμβαίνουν γιατί εμείς τα προκαλούμε. Μπορεί να συμβαίνουν και γιατί έτσι, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν. Το θέμα είναι εμείς να μπορέσουμε αυτά να τα δούμε με μια θετική οπτική και να βγούμε από αυτά να βγούμε όσο το δυνατόν πιο ευάλωτοι, πιο αλόβητοι. Αλόβητη. Ναι. Χρησιμοποιούμε τις δυσκολίες προς όφελός μας δημιουργικά. We make the best of it. Κάνουμε το καλύτερο, παίρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από ένα γεγονός. Και έτσι τώρα σκεφτόμουν που έχεις πει για τον χάρτη. Νομίζω για μένα το πιο δύσκολο γεγονός ήταν αυτό που συνέβη και του Άγια Νιού το 2006 που σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα εξαδερφούλα μου. Ήταν αφόρητο. Αφόρητο, unbearable. Σαφώς έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου, αλλά αν σκεφτώ τη ζωή μου πριν το 2006 και μετά το 2006, έγινε πολύ καλύτερη μετά. Γιατί με ώθησε σε μια στροφή στην πνευματικότητα και στην ενασχόληση με πιο ουσιαστικά πράγματα της ζωής. Δηλαδή έπαψα πλέον να είμαι της επιφάνειας και άρχισα να αναζητώ την ουσία. Και όντως είναι το πιο δύσκολο περιστατικό που έχω διαχειριστεί μέχρι τώρα στην προσωπική μου ζωή. Δεν ξέρουμε μετά τι θα έρθει. Φαντάζομαι θα έρθουν και άλλα δύσκολα, όπως ευχόμαστε να έρθουν και άλλα εύκολα και άλλα χαρούμενα. Αλλά όλοι έχουμε τέτοια γεγονότα. Για τέτοια γεγονότα μιλάμε. Πώς κατάφερα να επιβιώσω από εκείνο. Σε όλους τους χώρους, μπορεί να είναι προσωπικά, μπορεί να είναι επαγγελματικά, μπορεί να είναι Οικονομικά. οικονομικά, μπορεί να είναι οικογενειακά, Το σε όλους χειρότερο τους από όλα χώρους. είναι ο θάνατος, όμως, και ειδικά ο θάνατος ενός μικρού παιδιού. Το χειρότερο που μπορεί να βιώσει οποιοδήποτε. Και εδώ στο κανάλι έχουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν βιώσει παρόμοιο γεγονός και σε πολύ πιο τραυματικό βαθμό από εμένα. Ανθρώπους που έχουν χάσει τα ίδια τους τα παιδιά, όχι παιδιά τα οποία αγαπάνε σαν παιδιά τους και είναι συγγενικά τους, τα ίδια τους τα παιδιά. Και όμως είναι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να βγουν ζωντανοί μέσα από αυτό και να βρουν νόημα στη ζωή τους μετά. Άρα όλοι μπορούμε, εάν το θελήσουμε και αν ενσκύψουμε πάνω στην ψυχοεκπαίδευσή μας και την εξέλιξή μας να το καταφέρουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ στο ευχαριστώ. Νίκη μας. Φιλάκια και θα τα πούμε την επόμενη Aristotle Reading. Φιλιά. Φιλιά. Γεια.